Με τις αστυνομικές αρχές και το FBI να βρίσκονται επί ποδός, οι βομβιστικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών στις Ηνωμένες Πολιτείες μπαίνουν πλέον στο κάδρο της προεκλογικής εκστρατείας, με τους δύο υποψηφίους στη μάχη για το Λευκό Οίκο να αντιδρούν. Έγιναν Ισλαμιστικές τρομοκρατικές επιθέσεις στη Μινεσότα, τη Νέα Υόρκη και το Νιου Τζέρσι. Αυτές οι επιθέσεις, όπως και πολλές άλλες, κατέστησαν δυνατές εξαιτίας του υπερβολικά ανοιχτού μεταναστευτικού μας συστήματος, το οποίο αποτυγχάνει να ελέγξει σωστά τα άτομα ή τις οικογένειες που έρχονται στη χώρα μας. Είδαμε πόσο οι αποτυχίες να ελέγξουμε ποιος μπαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες θέτουν όλους τους πολίτες μας, όλους αυτούς σε αυτή την αίθουσα σε κίνδυνο. Από την πλευρά της, υποψήφια των Δημοκρατικών Χίλαρη Κλίντον καταδίκασε τις επιθέσεις και συνέστησε ψυχραιμία. Η ίδια εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Τραμπ. Γνωρίζουμε ότι ένα μεγάλο μέρος της ρητορικής του Ντόναλντ Τραμπ έγινε αντικείμενο εκμετάλλευσης από τους τρομοκράτες και συγκεκριμένα από το αυτοαποκαλούμενο Ισλαμικό κράτος, γιατί προσπαθούν να μετατρέψουν όλο αυτό σε ένα πόλεμο κατά του Ισλάμ, αντί ενός πολέμου κατά των τζιχαντιστών, των βίαιων τρομοκρατών. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, όχι δεκάδες εκατομμύρια, θέλουν να το χρησιμοποιήσουν αυτό για να στρατολογήσουν περισσότερους μαχητές που θα αγωνιστούν για το σκοπό τους, μετατρέποντάς τον σε μια θρησκευτική διαμάχη.